Καλησπέρα. Σήμερα έχουμε την τελετή αποφύτισης στο σχολείο μας. Αποχαιρετούμε τους μαθητές, τους αγαπημένους μαθητές μας της ΓΑΜΑ τάξης. 3 χρόνια μαζί τους. Ένας κύκλος της ζωής τους κλείνει. Θα συναντήσουν στη ζωή τους πολλούς άλλους κύκλους ακόμη. Έχουν συναντήσει ήδη κάποιους κύκλους. Έχει κλείσει ο κύκλος του δημοτικού, ο κύκλος του γυμνασίου. Εγώ ιδιαίτερα νιώθω μεγάλη χαρά και συγκίνηση, γιατί αυτά τα παιδιά τα είχα και 3 χρόνια στο γυμνάσιο, που ήμουν διευθύντρια στο 4ο γυμνάσιο από το οποίο μας ήρθανε. Τα αποχαιρετούμε. Έχουμε μια τελετή λήξη, η οποία θα έχει και τραγούδι, θα έχει και χορό, θα έχει μουσική, θα έχει πολύ κέφι. Ο Σύλλογος Γονέων και Κεντρωμάτων θα πονεί με αναμνηστικά δωράκια στους μαθητές μας. Η μουσική φυσικά είναι δώρο του σχολείου. Ένας κύκλος, όπως είπαμε, κλείνει. Ένας συναρπαστικό ταξίδι ανοίγεται μπροστά τους. Ήδη 3 χρόνια έζησαν ένα ταξίδι. Αυτό που λέμε στα παιδιά μας και αυτό που θα τους πούμε σήμερα, αυτό που έχει σημασία, δεν είναι η θάκη, δεν είναι ο προορισμός, ο στόχος, είναι το ταξίδι. Οι εμπειρίες που θα αποκομίσουν από το ταξίδι, οι γνώσεις. Αυτός είναι ο στόχος στη ζωή μας. Και να πορεύονται στη ζωή τους πάντα με αξιοπρέπεια και ήθος. Να πετυχαίνουν, να προσπαθούν για να κατακτήσουν τους στόχους τους. Και πάνω απ' όλα να έχουν καλή τύχη στη ζωή τους. Για τις Πανελλήνιες, όσον αφορά τις Πανελλήνιες, οι Πανελλήνιες είναι ένα κομμάτι, είναι ένας δρόμος που μπορεί να ανοίξει πολλούς άλλους δρόμους. Δεν είναι ο μοναδικός δρόμος στη ζωή τους. Θα τους δοθούν πολλές άλλες ευκαιρίες και θα ανοίξουν και άλλοι πολλοί δρόμοι στη ζωή τους και να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, να είναι σε ετοιμότητα και γρήγορση για να μπορέσουν να βαδίσουν αυτά τα καινούργια μονοπάτια που θα ανοίξουν στη ζωή τους. Και μια ευχή και για τα δικά μας παιδιά εδώ πέρα του 7ου Λυκείου Τρικάλων. Αποχαιρετούμε σήμερα 65 υπέροχα παιδιά. Περάσαμε υπέροχα μαζί τους και ελπίζουμε και αυτοί να μας θυμούνται με αγάπη και εκτίμηση και με νοσταλγία όταν θυμούνται το 7ο Λύκειο Τρικάλων. Αλλά να τους πούμε ότι, όπως λέει και ο στίχος του ποιητή μας, του Οδυσσέα Ηλίτη, όσο και κανείς προσέχει, όσο και αν το κυνηγά, πάντα θα είναι αργά. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Οπότε πρέπει να ζήσουν τη ζωή τους, να αρπάξουν κάθε ευκαιρία, να την απολαύσουν και να είναι νικητές. Μια ακόμα χρονιά έφτασε στο τέλος της. Σήμερα είμαστε στην τελετή λήξης του 7ου Λυκείου Τρικάλων, ένα σχολείο με ιδιαίτερες δράσεις, με μια καινούργια διευθύντρια, με 65 παιδιά τα οποία αποφοιτούν και τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία, καλή επιτυχία την Παρασκευή να έχουν. Είμαστε κοντά στα σχολεία, τα επισκεπτόμαστε, μας ενδιαφέρει να κάνουν πράγματα. Ένα σχολείο του που έχει κάνει πάρα πολλές δράσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα σχολείο με εκπαιδευτικούς που είναι πολύ δραστηροί και αυτό επιζητούμε για όλα τα Τρίκαλα. Είμαστε συνεχώς κοντά στις σχολικές γιορτές. Είναι μια τελετή αποφύτισης που έχει θεσμοθετηθεί από το σχολείο, όπως και από άλλα σχολεία. Και αυτό έχει την αξία του και τη σημασία του, νομίζω, για τα παιδιά τα οποία τελειώνουν και τα αποχαιρετούμε με αυτόν τον τρόπο. Να παρουσιάσουν κιόλας. Εδώ τα εδέσματα. Αλήθεια. Τι έχετε σήμερα εδώ? Πρόεδρος θα σας πει. Τι θα προσφέρετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Λαφαζάνη? Καταρχήν πρέπει να αναφέρουμε τους χορηγούς μας, την βιομηχανία Κλιάφα, με τα αναψυκτικά και τους σημείους που μας έδωσε, το εργοστάσιο Γάλακτος Τρικάλων, για τα παγωτίνια και τις προσφορές που μας έκανε, την πισκατό βιομηχανία Βιολάντα, επίσης το αρτοπείο Κοντούζα, την πιτσαρία Μάμας και βέβαια όλους τους γονείς οι οποίοι προσφέρανε διάφορες δημιουργίες που φτιάξαν εδώ. Για την αποφύτιση των παιδιών μας. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, είμαι η Ανδρανίκη. Και εγώ είμαι η Θαυμασία. Και είναι η τελετή λήξης μας σήμερα. Και από εδώ και πέρα τι? Τώρα που δοκιμάζουμε. Οι ζωές μας, ο δρόμος μας, αλλά ποτέ δεν ξεχνάμε το σχολείο μας. Αυτά. Πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Γεια σας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω την κυρία Διευθύντρια να μας πει δύο λόγια.
πρώτα να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ πέρα απόψε, όλους τους γονείς και τους κεδεμόνες των μαθητών μας, όλους τους μαθητές μας, αυτά τα υπέροχα παιδιά, αυτά τα υπέροχα 65 παιδιά που σταματάξουν. Είχαμε την χαρά να είμαστε μαζί τους όλη αυτή τη χρονιά. Εγώ και 3 χρόνια στο γυμνάσιο. Θα ήθελα πριν προχωρήσω, πριν μιλήσω, να πω δύο λόγια για τους μαθητές μου, να καλέσω, γιατί έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να έχουμε κοντά μας τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τρικάλων, τον κύριο Παπανιάρη. Θα είναι το 7ο Λύκειο Τρικάλων, οι καθηγητές του 7ου Λυκείου Τρικάλων. Καλησπέρα σας. Βλέπω είναι δημοφιλής η διευθυντριά σας, έτσι, από τα χειροκροτήματα. Αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά και εκπαιδευτικοί, νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα, ιδίως για την γάμα Λυκείου μετά τις εξετάσεις. Εύχομαι καλή επιτυχία την Παρασκευή, να πάνε όλα καλά. Πραγματικά να περάσετε εκεί που θέλετε και να τα διαδρομήσετε. Συγχαρητήρια και στους γονείς, οι οποίοι είναι δίπλα στα παιδιά. Η οποία έχει βάλει τη δική της πινελιά και το στίγμα σε αυτό το σχολείο, κάνοντας αρκετά πράγματα σημαντικά. Φαίνεται ότι θα υπάρχει ένα καλό μέλλον, θα γίνουν πολλά πράγματα. Ξέρω ότι έχει και ιδιαίτερους εκπαιδευτικούς που κάνουν πολλά πράγματα και αγωνιούν και βοηθάνε τη διευθύντρια, όπως ο κύριος υποδιευθυντής που ήταν και στο βαθμολογικό και τρέχει για όλα. Για να ακούσω ένα χειροκρότημα, θα είναι μεγάλο. Έχετε δύο εξαίρετους υποδιευθυντές, έχετε εξαίρετους υποδιευθυντικούς. Συγχαρητήρια, να είστε καλά. Ελπίζω τα παιδιά της ΓΑΜΑ Λυκείου να φέρουν τις καλύτερες εντυπώσεις, αλλά στο σχολείο πιστεύω θα είμαστε πάλι, θα έρχεστε πάλι κοντά. Πάντα θα είναι μια κυψέλη για εσάς. Τι να πω άλλο, συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια για αυτή την τελετή που θεσμοθετήσατε, που συνεχίζετε. Όλα παίζουν τον ρόλο τους και πρέπει να αξίζει το έρθωμο στο λοιπόν Λυκείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Καπανιάρη για τα καλά σας λόγια. Είναι ιστορικό το σχολείο, έτσι, ήταν το πολυκλαδικό εδώ πέρα. Έχουμε 1000 μαθητές εκεί κάποτε το σχολείο. Το πολυκλαδικό έχει 1000 μαθητές. Κύριε Διοχάρη, θα μας πείτε δύο λόγια. Καλησπέρα και από μένα. Είναι πάντα μια τέτοια μέρα συγκινητική για όλους τους μαθητές και για εμάς τους εκπαιδευτικούς ακόμα περισσότερο, γιατί σας απαχωριζόμαστε. Φεύγετε από την αγκαλιά μας, ανοίγετε τα φτερά σας, ετοιμάζεστε για νέους αγώνες, νέα όνειρα και είναι ένα τέλος που πάντα είναι συγκινητικό, αλλά μια καινούργια αρχή στη ζωή σας και θέλω τη σημερινή μέρα να την χαρείτε και να τη θυμώσετε για όλη τη ζωή. Πόσο σας βοήθησα και πόσο αρρωγής ήταν στην όλη προσπάθειά σας. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω με την κυρία Τσιωτινού να μας πει δύο λόγια. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Θεοχάρη τη σειρά μου, τον κύριο Καπανιάρη, και να πω και εγώ δύο λόγια έτσι από καρδιάς για τους αγαπημένους μας μαθητές. Πρώτη χρονιά, μια χρονιά με εσάς μαζί, αλλά νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί σας είχα 3 χρόνια στο γυμνάσιο. Πρώτη δημοτικού, σας θυμάμαι σαν χθες που ήρθατε, διευθύντρια τότε, δεύτερη χρονιά στο σχολείο. Νιώθω... Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους του Συλλόγου Γονιών και Κεδημόνων του 7ου Λυκείου, να ευχαριστήσω όλους εσάς που θα παρευρεθείτε σε αυτήν την βραδιά που έχουμε διοργανώσει, τα παιδιά βασικά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την διευθύντρια του σχολείου, η οποία νομίζω ότι όντως είναι λίγο πρωτόγνωρο, που έχει τα παιδιά από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη Λυκείου 6 χρόνια, έχει νιώσει το σφιγμό μαζί τους, τα ξέρει απ' έξω, έχει αγκαλιάσει τα παιδιά μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Συλλόγου που έχουν βοηθήσει για αυτήν την βραδιά. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Κλιάφα, το εργοστάσιο Γάλακτος Τρικάλων, τον Μαράβα, το αρτοπείο Κοτούζας, την πιτσαρία Μάμας,
Ελπίζω να μην ξεχνάω κάτι, την Βιολάντα βεβαίως για τα μπισκότα που μας προσφέρει και τα παιδιά υπομονή, την Παρασκευή τα αποτελέσματα περιμένουμε να είναι αυτό που επιθυμείτε. Κλείνει ένας κύκλος και ξεκινά ένας καινούριος. Οι πρωταγωνιστές αξίζουν ένα χειροκρότημα για όλο αυτό που άνθρωπο περάσαν. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί από την Έλληνα Λιβέρη ο αποχαιρετισμός της Β' τάξης. Αγαπητοί τελειώθη, κάποιες στιγμές της ζωής μας δεν τις ξεχνάμε ποτέ. Τις θυμόμαστε πάντα με νοσταλγία. Μία τέτοια είναι και η σημερινή βραδιά, την οποία θα φέρνετε συχνά στο νου σας, συνοδευόμενη με ένα γλυκό και νοσταλγικό χαμόγελο. Όλοι θυμόμαστε τις σημαντικές στιγμές της ζωής μας, μα κυρίως θυμόμαστε τα συναισθήματα που τις συνοδεύουν. Τη σημερινή μέρα είμαι σίγουρη, κυρίαρχη, είναι η αίσθηση της προσωπικής περηφάνειας και ανακούφισης, ανάμεικτη με αγωνία για το άγνωστο που ξεκινάει, αλλά και προσμονή για το καινούριο. Το καινούριο, για το οποίο κάθε ένας από εμάς ονειρευόταν, όταν το ρώταγαν μικρό, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, ή ερωτήσεις όπως, πώς φαντάζεις τον εαυτό σου σε 10 χρόνια. Σήμερα λοιπόν αφήνει το σχολείο, έναν χώρο οικείο. Έναν χώρο που φιλοξένησε και στήριξε τα πιο μεγάλα σας χαμόγελα, τα πιο πικρά σας δάκρυα, τις πιο αγχωτικές στιγμές, τις πιο όμορφες εμπειρίες. Ένα ταξίδι έλαβε τέλος. Ένα ταξίδι που σας έμαθε πολλά. Απόψε λοιπόν επιβραβεύονται οι κόποι, οι προσπάθειες όλων αυτών των σχολικών χρόνων, μέσα στους οποίους διαμορφώσατε τις προσωπικότητές σας, τις αξίες σας, το ήθος σας και το κυριότερο, χτίσατε τη δική σας οικογένεια. Έτσι μπορεί να φτάνει το τέλος ενός κύκλου, είναι όμως και η αρχή μιας νέας πορείας, ενός νέου ταξιδιού. Από εδώ και στο εξής αφήνετε τα γνώριμα μαθητικά θρανία και τα φοιτητικά έδρανα και λίγο αργότερα η επαγγελματική σας πορεία σας περιμένει. Η διαδρομή σίγουρα δεν θα είναι εύκολη. Θα ζήσετε έντονα όμορφες στιγμές, αλλά και στιγμές πρόκλησης που θα χρειαστούν όλες τις δυνάμεις, όλες σας τα εφόδια και τα ταλέντα για να τις ξεπεράσετε. Θα χρειαστεί να αποδείξετε την αξία σας, να κάνετε επιλογές, να ανταποκριθείτε σε περιστάσεις, να αξιοποιήσετε και να δημιουργήσετε ευκαιρίες. Να θυμάστε όμως πάντα στη ζωή σας μία συμβουλή που ισχύει και για εμάς τους μικρότερους. Όλα μοιάζουν αδύνατα μέχρι κάποιος τελικά να τα πραγματοποιήσει. Προχωρήστε λοιπόν με αισιοδοξία για να κατακτήσετε τις δικές σας κορυφές. Είτε το θέλουμε είτε όχι, οι σχολικές μέρες φεύγουν τόσο γρήγορα, ο Σεπτέμβρης γίνεται Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα γίνονται Πάσχα και πριν καλά-καλά το καταλάβεις, η τάξη θα διάλει. Το άγχος των εξετάσεων συνοδεύεται με έναν ενθουσιασμό και ανυπομονησία για όσα θα έρθουν μετά, όμως πάντα ένα μέρος του εαυτού μας κλείβεται. Που το χρόνο μας ως μαθητές τελειώνει. Σε αυτό το περιβάλλον έχουμε περάσει τα τελευταία 12 χρόνια της ζωής μας και πλέον πρέπει να μάθουμε να ζούμε χωρίς αυτό. Είμαι σίγουρη πως η ποιότητα των τάξεων, των εργαστηρίων, των καθηγητών, ακόμα και ο ήχος του κουδουνιού που παρακαλάμε να χτυπήσει, θα λύσει στους περισσότερους από εσάς, αλλά και όσους θα βρεθούμε τον καιρό στη δική σας θέση. Σας ευχόμαστε λοιπόν καλό δρόμο και καλή δύναμη και μην ξεχνάτε, το μέλλον είστε εσείς. Συνεχίζουμε με τους παραδοσιακούς χορούς που η Τρίτη Λυκείου θα μας παρουσιάσει και ελπίζω να είναι όπως τις πρόβες, καταπληκτική. Ανοίξτε!
καταρχάς. Ένα
Thank you.
Ευχόμαστε να σας άρεσε το βίντεο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις απονομές των απολυτηρίων. Θα καλέσουμε αλφαβητικά και ανά τμήμα τους μαθητές. Παρακαλώ, κυρία Διευθύντρια, ελάτε να δώσετε τα απολυτήρια στα παιδιά. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Λοιπόν, και τώρα η στιγμή των αποφύτων. Αδάμ Μαρία. Παιδιά, αλφαβητικά, να ετοιμάζεστε. Αλεξίου Ηλίας. Βουτσελά Στέλλα. Ελάτε ένας, παιδιά, ελάτε. Βούμε Άγγελος, ελάτε. Να ετοιμάζεστε, να έρθεστε η επόμενη, ναι. Έλα, Αγγελ. Καλά που δεν λες, μετά το καλύτερο. Βούμε και ο Νίκη, ελάτε, παιδιά. Κάντε μια ουρά και ελάτε. Δήμου Δημοσθένης, είναι εδώ. Συνεχίζουμε, Ζορμπά Βασιλική. Ιωαννόπουλος Γιώργος. Καλατζής Αλέξης. Καρατσά Ελένη. Δήμητρα Κίτσιου. Πάμε ένα χειροκρότημα στις αποφύτους. Για όλα τα παιδιά, βεβαίως. Κολίτσα Πολυξένη. Κοτσιαλή Ελένη. Ηλίας Κουκουράβας. Ουμάνια Κατερίνη. Χώρης Χρήστος. Εδώ Χρήστος. Κωστάκη Κωνσταντίνα. Λαγοπούλου Ιωάννα. Λαμπογιώρου Καλλιόπη. Λαφαζάνη Κωνσταντίνα. Μάγια Κλέβη. Ζώτα Γεωργία, Κοντοκώστα Μαρία, δυστυχώς τα παιδιά δεν μπορούσαν να είναι σήμερα εδώ, Λιάννα Αθανασία, Μαγουλιώτης Βάιος, εδώ δεν είναι ο Βάιος. Μάστορα Βαρβάρα Δανάη. Για τους φίλους Βένια. Μάστορα Μαρία. Μητρούση Ανδρονίκη.
Δέσποινα Εκατερίνη. Το Γεώργο Μιχαέλα. Βαντέκα Δήμητρα. Βαντέκα Νικολέτα. Μάγδα. Βασιλική. Βανέσα. Μιλιάλη, Φιδερίκη, Πέδρα. Λέκας Ιωάννης. Λούτσος Κωνσταντίνος. Βουκώρης Αλέξανδρος. Καλώς τον Αλέξανδρο. Μιλωνάς Δημήτρης. Νταϊλιάνη Ειρήνη. Οικονόμα Αθανασία. Παναγιωτόπουλος Μάνθος. Παπαγγέλης Νεκτάριος. Παπαευθυμίου Μαρία του Γεωργίου. Μαριάννα. Μαριάννα. Παπαευθυμίου Μαρία του Ευθυμίου. Μάρα. Παπα-Νικολάου Νικόλαος Τωμάς. Άκης. Πατσιαούρα Αριάδνη. Παύλου Κατερίνα. Παύλου Χαρίκη Αγγελική Κλειό. Υπεράς Ορφέας. Μια φορά. Πλεξίνα Ελένη. Ρίζου Μιχαέλα. Λίπη Ρίζου. Ρούσης Γρηγόριος. Σάββας Άγγελος. Σκέφη Ευελίνα. Πάπος Θοδωρής. Στεργίου Αθηνά. Στεφανάκη Ελένη Ραφαέλα.
Τζόλι, Βαρβάρα, Βένια. Τρικάλη Μαρία. Τζατζαρόνι Έλενα. Τσαβέα Ουρανία. Φούνταρη Μαρία. Είναι εδώ. Φούφα Μαρία. Χονδρός Γιώργος, το πήρες! Το πήρες! Last but not least, δεν λένε οι Άγγλοι, έτσι, ε! Το δωράκι από το σύντομο. Έλα Γιώργο. Ακούγομαι. Τώρα έχει φαγητό, κουφέ. Μπορεί όποιος θέλει να περάσει από το κουφέ να φάει μαθητές, γονείς, φίλοι του σχολείου, καθηγητές. Και μετά η πίστα ολονών, των μαθητών, των γονέων, των φίλων, των καθηγητών. Η πίστα δική σας. Έχουμε πάρτι και είναι νωρίς. Μπορούμε να χωρέσουμε μέχρι όποια ώρα θέλουμε. Έχουμε ένα μικρό περιορισμό. Δεν πήραμε. Έχει λοιπόν. Γιώργο, ξεκίνησε σαν να είπα και το πήρε από το κουφέ. Καλή όρεξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που είστε εδώ. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Καλά αποτελέσματα. Καλή τύχη στη ζωή τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Θέλετε να πείτε και να δηλώσετε όσοι έχετε μέσω όρου της παραλίας Σ' αγαπάω για πίσω, αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Και δεν με νοιάζει να βρω το γιατί. Σ' αγαπάω απλά γιατί είσαι εσύ. Μη κοιτάς με αυτά τα μάτια τα βαθιά.